Εργαζόμενες και εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι από όλη την Ελλάδα. Χαιρετίζουμε την απεργιακή σας συγκέντρωση. Είμαστε κοντά σας εδώ και 20 χρόνια. Με τη μοναδική θέση που ικανοποιεί το αίτημά σας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, χρόνια τώρα όλοι λένε ότι αυτή η υπηρεσία είναι πολύ σημαντική. Το έργο που παράγεται είναι πολύ σημαντικό. Και όμως όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα αρνήθηκαν αυτό το αίτημα που ικανοποιεί και εσάς, αλλά και όλους αυτούς που προσφέρετε τις υπηρεσίες σας να έχετε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όλοι αυτοί παίζουν με την βεβαιότητα και την ασφάλειά σας. Όλοι αυτοί δυστυχώς αρνήθηκαν να καταργήσουν το 103 άρθρο του συντάγματος τώρα πριν από λίγο καιρό που έγινε μια θεώρησή του, όπου εκεί απαγορεύουν τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Το θέμα είναι πολιτικό, συναδέλφες και συνάδελφοι. Δεν θέλουν αυτή η υπηρεσία να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, να προσλάβουν και άλλους που λείπουν και να προσφέρουν πραγματικά αυτές τις υπηρεσίες τις τόσο σημαντικές στον κόσμο, στη χώρα μας, στους ηλικιωμένους και στα αμαία που την έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Δεν θέλουν να χρηματοδοτούν αυτό το έργο. Ο αγώνας σας λοιπόν είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο για σας, αλλά και για τους ηλικιωμένους και για τα αμαία. Γι' αυτό στηρίζουμε ολόψυχα τον αγώνα σας, ο οποίος πρέπει να φτάσει μέχρι το τέρμα, που είναι η μόνιμη και η σταθερή δουλειά, που είναι οι προσλήψεις και άλλου προσωπικού σε αυτό το βοήθεια στο σπίτι. Γεια σας και καλή δύναμη σε όλους.